Σίγουρα τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν στην πλευρά της μείωσης του χρέους, κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν τα παίρνουμε, ότι δεν είναι σε μια σωστή κατεύθυνση. Το ζήτημα είναι αν τα μέτρα τα οποία συνοδεύουν αυτή τη μείωση του χρέους θα ευνοήσουν την ανάπτυξη που υπερηφανεύεται η κυβέρνηση. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα τέτοιο, γιατί απλούστατα αυτά τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος θα τα χρηματοδοτήσουμε κιόλας τώρα. Δηλαδή για τα επόμενα χρόνια ουσιαστικά θα χάσουμε. Η ωφέλεια η οποία θα προέλθει από αυτά τα μέτρα για το χρέος θα είναι από το 40 μέχρι το 60. Μέχρι τότε ουσιαστικά θα έχουμε χρηματοδοτήσει μόνοι μας αυτή την αλλαγή του επιτοκίου από κειμενόμενο σε σταθερό, που θα είναι μικρότερο μεν, αλλά στην ουσία χωρίσαμε όλα τα κέρδη από την επαναγορά των ομολόγων των ελληνικών τραπεζών από τις ευρωπαϊκές τράπεζες, τα εκχωρήσαμε στην Ευρώπη, λόγω του ότι ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του είχε κάνει αυτή την απαράδεκτη διαπραγμάτευση το πρώτο εξάμηνο του 2015. Άρα σε καμία περίπτωση οι πανηγυρισμοί δεν έχουν βάση. Τα δημοσιονομικά αδιέξοδα είναι τεράστια και αυτά φαίνονται στην καθημερινότητα του κάθε Έλληνα πολίτη. Να μιλήσουμε με αριθμούς. 120 δις επί Δουνουτού και Πασόκ διαγραφή χρέους. Ναι, 120 σε καθαρή αξία χρέους. Έτσι, και όχι μόνο αυτό. Και διαγραφή. Και διαγραφή και ουσιαστική δέσμευση των Ευρωπαίων εταίρων και δανειστών ότι με το που πετυχαίνουμε πρωτογενή πλεονάσματα θα συζητηθούν άμεσα τα μέτρα για το χρέος. Και τι τελικά έγινε από την διαπραγμάτευση του κυρίου Τσίπρα. Ουσιαστικά ο κύριος Τσίπρας βγήκε από αυτό το πρόγραμμα, απεμπόλησε όλες τις δεσμεύσεις τις οποίες είχαμε με βάση το χρέος. Που είχε να γίνει και με καλύτερες συνθήκες. Ακριβώς. Τότε. Βγήκε λοιπόν από αυτό το πρόγραμμα, σας θυμίζω, το πρώτο εξάμηνο του 2015. Και μετά, όταν επέστρεψε και τα 6 δισεκατομμύρια, αν θυμάστε, κέρδη επαναγοράς ομολόγων από τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και όταν θέλησε να ξαναμπεί στο πρόγραμμα, οι Ευρωπαίοι εταίροι μας τιμώρησαν. Γιατί καταλαβαίνετε ότι η αξιοπιστία της Ελλάδας είχε πέσει στον ναδύρ και οι Ευρωπαίοι εταίροι, θέλοντας να μπορέσουν να είναι εξασφαλισμένοι απέναντι στη διαχείριση του χρέους, μετέθεσαν με το Eurogroup του Μαΐου του 2015, μετέθεσαν όλη τη συζήτηση για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους μετά από το τέλος του τρίτου προγράμματος που υπέγραψε ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή μετά τον Αύγουστο του 2018. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό που φαίνεται όμως είναι ότι οι εχθροί της τότε συγκυβέρνηση Πασόκ Νέα Δημοκρατία είναι πλέον οι καλύτεροι σύμμαχοι της Ελλάδας σε αυτές οι διαπραγματεύσεις και με το Δουνουτού και με τους Ευρωπαίους. Μήπως έχει τελικά καταφέρει να πείσει ότι αυτά που προτείνει, τουλάχιστον όσο και αν είναι σκληρά, ότι αυτά θα προχωρήσουν. Κύριε Τσαρμπέ, ο κύριος Τσίπρας εμπορεύτηκε αγοραία την ελπίδα του ελληνικού λαού. Τους εξαπάτησε και αυτό έχει φανεί. Νομίζω ότι κάθε Έλληνας πολίτης αυτή την ώρα έχει καταλάβει ότι οι ελπίδες οι οποίες στήριξε στον κύριο Τσίπρα και στη διαπραγμάτευση απέτυχαν παταγωδώς. Και όχι μόνο αυτό, μας συσσόρευσε ένα τρίτο μνημόνιο αχρίαστο, κατά πως έχουν απαφανθεί όχι μόνο οι ελληνικές ή τα ελληνικά κόμματα, αλλά και όλοι οι Ευρωπαίοι εταίροι και όλοι οι παγκόσμιοι οικονομικοί οργανισμοί. Αυτά ήταν αχρίαστα, θα μπορούσε να πάρει τη σκυτάλη από εκεί που το είχε αφήσει η προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και να το προχωρήσει. Επέλεξε να κάνει μια απίστευτη, αλλοπρόσαλη διαπραγμάτευση και να μας φέρει ένα τρίτο μνημόνιο και βεβαίως 12,5 δισεκατομμύρια επιπλέον μέτρα. Αυτά τα μέτρα, αυτοί οι φόροι ουσιαστικά, οι οποίοι βρίσκονται και πλήττουν τους πάντες και πλήττουν κυρίως ποιο, τους πιο φτωχούς. Είναι 12,5 δισεκατομμύρια και τα παίρνει με άμεσους και έμεσους φόρους και έρχεται μετά να μοιράσει 1 δισεκατομμύριο κοινωνικό μέρισμα
στους πλέον φτωχούς, φτωχούς, φτωχούς. Αυτό δεν είναι αριστερή πολιτική, αυτό δεν είναι καν πολιτική, αυτό είναι φτωχοποίηση και εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών.